Κατία, τι, τι να πούμε, πραγματικά ήρθαμε εδώ, έχει γύρω στα 15 λεπτά και ό,τι φανταστεί ο ανθρώπινο νου μπορεί να το βρει εδώ. Κάποιοι έκαναν ανακαινήσει, έφεραν δότε του τους, τα μπάνια του, έκαναν καθαριότητα στον κήπο του και έφεραν όλα τα κλαδιά σε αυτόν εδώ το σημείο. Έκαναν ανακένυση τη κουζίνα. Ό,τι φανταστείτε πραγματικά μπορούν να βρεθούν σε αυτέ τι παράνομε χωματερέ, τι οποίε δημιουργούνται συνεχώ. Δίχω τέλο, πραγματικά όπου κοιτάξει το μάτι μα θα βρούμε. Έχουμε πάρα, πάρα πολύ εύκολα μία χωματερή. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στη Λακατάμια, όπου πολύ πρόσφατα ε, κάποιος πολίτης ε, άφησε τα σκουπίδια του εδώ, η πράξη του καταγράφηκε από κάποιον άλλον πολίτη, έστειλε ναι, την καταγγελία του, ωστόσο δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχουμε εδώ δίπλα μας τον κύριο Περδίκη για να μας πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα. Ε, ξέρω ότι αυτές οι εικόνες είναι δυστυχώς χρησισμένες ε, στην Κυπρία. Ο ιδιαίτερο αυτή τη περίπτωση είναι ότι χτε καταγράφηκε μια παράνομη απόρριψη σκουπιδιών και κλαδεμάτων από πολίτη. Υπάρχει δηλαδή φωτογραφικό υλικό με φωτογραφίε από αριθμού αυτοκινήτων και με φωτογραφικό υλικό που καταμαρτυρεί ακριβώ ποιοι είναι αυτοί που έκαναν αυτή την απόρριψη. Μια από αυτέ τι πολλέ που βλέπετε κι εσεί εδώ πέρα. Και περιμέναμε από το Δήμο Ναυλακατάμμια να ενεργήσει άμεσα να εντοπίσει ποιο είναι ο υπεύθυνο αυτή τη μεμονωμένη περίπτωση τέλο πάντων και να υπάρξει τιμωρία. Ε, και αντιμετωπίζουμε ακριβώ δυσκολία, πρέπει να πω. Ότι η... και δεν υπάρχει, φαίνεται, εκείνη η προθυμία που θα δημιουργήσει και το παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα. Δηλαδή ότι ο... όποιο απιάνεται με αυτοφόρο να πετάσει σκουπίδια ανεξέλεκτα και όχι στου αντιδεικμένου χώρου, και τώρα υπάρχουν οι χώροι, υπάρχει το πράσινα σημεία με τις δυσκολίες τους, τα προβλήματα της λειτουργίας τους, θα υπάρχει τιμωρία. Ε, αυτό το πράγμα φαίνεται ότι ακόμα δεν εμπεδώθηκε. Πού υπάρχει το κόλλημα και δεν μπορεί να εντοπιστεί ο άνθρωπο αυτό, αφού υπάρχουν εκεί τα νούμερα των αυτοκινήτων, υπάρχει η φιγούρα του, υπάρχει το αυτοκίνητο. Γιατί δεν τον βρίσκουμε. Ε, λυπούμε να πω ότι δυστυχώ κολλούμε πάλι στη, στη μαρτυρία. Δηλαδή, θέλουν να πάει ο πολίτη ο οποίο εντόπισε την. έπιασε παυτοφόρου, αστικά, του παραβάτε που, που έχουν ρηπαίνει το χώρο να πάει ο ίδιο να κάνει καταγγελία. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι υπό τι που ζούμε στην Κύπρο, ε, είναι πολύ λίγοι είναι αυτοί που θα τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Φοβούνται για αντίπεινα, φοβούνται να λάβουν αυτή την ευθύνη. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα το έκανα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ε, και τον απλό αυτόν πολίτη, ο οποίο περνούσε από εδώ, έκανε βόλτα το σκύλο του και φωτογράφησε, χωρί να τον αντιληφθεί βέβαια, τον παράνομο που επέτασε τα κλαδιά και κάμποσε κάσει από κάμποσα προϊόντα, στα οποία αναγράφεται το... η επιχείρηση από την οποία επήρνε αυτά τα τις κάσες με τα προϊόντα. Άρα υπάρχουν όλα τα στοιχεία, αν θέλει ο... ο αρμόδιος ο Δήμος Λακατάμιας, να εντοπίσει τους παραβάτες, να τους επιβάλλει εξώδικη ρύθμιση, πρόστιμο δηλαδή, και αν αυτοί δεν παραδεχτούν ότι έκαναν αυτή την ενέργεια, τότε να τους οδηγήσει στο δικαστήριο και εκεί ίσω να χρειαστεί και μαρτυρία. Αλλά ακόμα δεν έχει κάνει καν το πρώτο βήμα, που είναι η εξώδικη ρύθμιση, δηλαδή το... το, πρόστιμο, το οποίο πρέπει να γίνει αμέσως. Έχουμε δηλαδή τι φωτογραφίε, έχουμε το βίντεο, έχουμε τα νούμερα του αυτοκινήτου, αλλά περιμένουμε να έρθει επίσημη καταγγελία από τον πολίτη. Πράγμα το οποίο ίσω είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα φοβάται ότι να βρει τον πελάτη. Η επίσημη καταγγελία γίνεται από την πλευρά τη δική μα. Εμεί αναλαμβάνουμε αυτή την ευκόληση στου πολίτε. Έχουμε πολλέ καταγγελίε. Αντιλαμβάνεστε, όσε μπορούμε να τι προωθούμε, αλλά το να πάει ο ίδιο ο μάρτυρα να καταθέσει, κακώ, αλλά δυστυχώ αυτή είναι Η κατάσταση στην Κύπρο. Εδώ μια νομοθεσία για την Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντο και κάναμε 7 χρόνια να την ψηφίσουμε και ψηφίστηκε μόλι την περασμένη εβδομάδα. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Άρα ε, εδώ υπάρχουν σοβαρά κενά και στην οτροπία και στην νομοθεσία τη Κύπρου. Να μην περιμένουμε ότι θα γίνουμε ξαφνικά ε, Γερμανία ή Βρετανία που οι πολίτε θα καταγγέλουν επώνυμα και θα πηγαίνουν στην αστυνομία να καταγγέλνουν κάποιον ο οποίο έχει ρηπαίνει. Θα φτάσει αυτή τη στιγμή. Μέχρι τότε όμω θα πρέπει όλοι μα. Και τα μέσα ενημέρωση και οι περιβαλλοντιστέ και οι Δήμοι που είναι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα να επιβάλλουν την νομοθεσία στο μέτρο που του επιτρέπεται. Πιστεύουμε ότι αυτό ο συγκεκριμένο που φωτογραφήθηκε, που έχουμε τους αριθμούς του αριθμού του αυτοκινήτου του, που μπορεί ο Δήμος να τον καταγγείλει και να του βάλει εξώδικη πρόστιμο, θα έπρεπε ήδη να έχει τιμωρηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία σίγουρα θα μπορούσαν να πάνε στην ανακύκλωση, θα μπορούσαν να πάνε στα πράσινα σημεία. Αυτά όλα τα ξύλα εδώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τζάκι. Ωστόσο, παρόλα αυτά, προτιμούν την εύκολη λύση να φορτώσουν το αυτοκίνητο και να έρθουν σε κάποιε κρυψόνε και να τα ρίξουν, μολύνοντα το περιβάλλον και όλη την περιοχή. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είναι και περιμένουμε να δούμε τώρα. τι θα κάνει και ο αρμόδιο Δήμο, αν θα κατακαθαρίσει. Και με τι νομοθεσίε και με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και για επιθεωρητέ αλλά και για κάμερε χρήση καμερών που εισηγήθηκε η Επίτροπο Περιβάλλοντο ακριβώ για να ελέγχονται κάποια σημεία τέτοια όπω αυτό στην Λακατάμια. Επίσημα και με ώρα και λοιπά ό,τι φωτογραφήθηκε κανεί για να μην υπάρχει περιθώριο αμφιβολία. Ευχαριστούμε πολύ του περιβαλλοντικού χαιρετισμού μα, τον κύριο Περδίκη. Τον πεθυμήσαμε να του πει. Δεν είναι στη δράση βουλευτική, είναι όμω μάχη. Ευχαριστούμε πολύ.